Λοιπόν, ακούστε με. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Ακούστε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό της μάρτυρας με βίντεο που τράβηξε βίντεο το παλικάρι, αλλά έκανε το λάθος και το πήγε στην αστυνομία. Φυσικά και το έχει. Θα δείτε όλο το σκηνικό και όποιος θέλει να το δει πώς ακριβώς έγινε. Τα παιδιά... Άρα μας λέτε ότι η αστυνομία έχει στα χέρια της αυτό το βίντεο, αυτό το υλικό, κυρία Φίσα? Ναι, υπάρχει αυτό της μάρτυρας που υπάρχει το βίντεο. Εγώ δεν γνωρίζω, κυρία μου, ποιος είναι αυτό της μάρτυρας. Το πήγε στην αστυνομία. Το δηλαδή... πήγε στην αστυνομία, ο οποίος λέει τα εξής. Τα παιδιά, λοιπόν σας λέω από την αρχή. Βεβαίως. Ότι βλέπανε μπάλα. Βλέπανε μπάλα. Μέσα λοιπόν στους θαμώνες, κάποιος θαμώνας μίλησε για έναν που ήταν εκεί μέσα και δεν ξέρω αν ήταν Χρυσαυγίτης τι ήταν ή μπορεί και να ήταν, και μίλησε και είπε μια κουβέντα, δεν ξέρω τι είπε. Όχι από τα παιδιά τα δικά μας. Δηλαδή, συγγνώμη, λοιπόν, μας λέτε ότι υπάρχει κάποιο βίντεο, κάποιος κατέγραψε τη σκηνή της βίας, της συμπλοκής και της δολοφονίας του γιου σας? Ναι, όχι του, όχι του μέσα στην καφετέρια, τη σκηνή της βίας. Έξω. Μάλιστα, όταν υπήρξε η συμπλοκή μεταξύ λοιπόν, των δύο πλευρών. Παιδί μου, φεύγουνε τα παιδιά. Μισό λεπτό, θέλω να την αφήσουμε να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Ήτανε ναι. Τέσσερα, ο γιος μου, η κοπέλα του και άλλα τέσσερα αγόρια. Και επειδή ήταν πάντα προστάτευε τους πάντες, αυτό το παιδί είχα, τους είπε σκορπίστε στα στενά και αφήστε με εμένα με το λόγο να τους καθυστερήσω για να μπορέσετε να φύγετε. Το σπίτι μας δεν είναι 100 μέτρα από που μέσα στο σπίτι του το φάγανε. Και πράγματι τα παιδιά σκορπίζουνε. Η κοπέλα του όμως δεν έφυγε, έτρεξε στην αστυνομία που ήταν 6 μηχανές με 12 δίας επάνω. Ήταν ήδη εκεί. Και τους εκλιπαρούσε φωνάζοντας, πηγαίνετε, θα γίνει κακό. Και τι της έλεγαν, για ποιο λόγο, κυρία Φίσα, δεν και πήγαν οι αστυνομικοί? Και της είπαν επιλέξει, θα πάμε να τα βάλουμε εμείς με αυτά τα γομάρια. Και αφού λοιπόν τους αντιμετώπισε τους τρεις, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί παιδί μιλάμε σήμερα, τους αντιμετώπισε τους τρεις που ξέρουμε πόσο βίαιοι και πόσο καθάρματα είναι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλα αυτά τους αντιμετώπισε. Ήρθε ανάστροφα στο δρόμο ο τύπος με το αυτοκίνητο, βγήκε και επιλέξει, του είπε θα σε καθαρίσω πούστη. Άρα έκανε προηγούμενα. Όχι, δεν, κύριε, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρουμε αν προκύπτει αυτό. Λέει, όχι, δεν ξέρουμε το μίσος από πού πηγάζει και δεν ξέρουμε... Μια σχέση το παιδί μου, μη φωνάζω από χθες. Μη μου βάζετε ταμπέλες στο παιδί μου. Ελεύθερο μυαλό ήταν και τίποτα άλλο. Και αν θέλετε να μάθετε ακριβώς ποιος ήτανε, ακούστε τα τραγούδια. Μας ακούτε, κυρία Φίσα? Ακούστε τα τραγούδια του. Δεν υπήρξε με κανέναν προηγούμενο. Άγνωστοι ήτανε. Άγνωστοι. Πόσο άγνωστοι μπορεί να είναι οι Χρυσαυγίτες? Τους ξέρουμε όλοι, αλλά όλοι φοβόμαστε να κοιτάξουμε τη φάτσα τους. Ήταν ένα παλικάρι που δεν κόλωνε. Δεν είχε προηγούμενα. Λάθος κάνεις. Πληρωμένος φωνιάς ήτανε και τον στείλανε. Άρα ήταν στοχοποιημένος για να πάει κατευθείαν στο γιο σας. Κυρία Φίσα. Δεν ξέρω αν ήταν στοχοποιημένος. Ποιος μιλάει τώρα? Κανελάκης λέγομαι, κυρία μου. Σας παρακαλώ πολύ για να μπορέσουμε να λοιπόν, μιλάμε ένας-ένας. Κανελάκη, ποιος είσαι? Κυρία Φίσα, συνάδελφος είναι. Με ακούς? Παρακαλώ, κυρία σας μου. Σας ακούμε, κυρία Φίσα. Ναι, και δεν θα επενδύνεις και θα λες μακίες.
Λοιπόν, κυρία μου, ρωτάω, διότι εδώ έχει γραφτεί και έχει υποθεί ότι ήταν στοχοποιημένος από χιλιάδες στόματα. Αυτή την ερώτηση κάνω. Κύριε Κανελάκη, σας παρακαλώ εγώ. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ θερμά. Ας σεβαστούμε καταρχήν την κατάσταση της γυναίκας και ας σεβαστούμε ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν είναι εδώ. Λοιπόν, κυρία Φίσα, σας θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι φίλοι του γιού σας σας έχουν πει εάν ο Ρουπακιάς ήταν στην καφετέρια ή αν εκλήθη αργότερα. Ο Ρουπακιάς. Ειδοποιήθηκε μέσα από την καφετέρια και ο Ρουπακιάς είναι πληρωμένος δολοφόνος. Το Ρουπακιά τον ειδοποιήσαμε για να σκοτώσουνε έναν και έτυχε και σκοτώσαν το παιδί μου. Γιατί σκοτώσαν το παιδί μου? Γιατί προστάτευσε τους φίλους του. Αν έτρεχε και λάκιζε εκείνος, θα ήταν ένας από τους φίλους του. Γιατί αυτή η παρέα έφυγε εκείνη την ώρα να βγει να πάει να πάρει μπύρες, να έρθουν στο σπίτι να κάτσουν να πιούνε μπύρες. Μάλιστα. Ανά μου επιτρέψει μια ερώτηση. Έχετε μιλήσει εσείς, κυρία Φίσα, με την αστυνομία και... Όχι. Δεν θέλω. Για ποια αστυνομία μου μιλάτε, με κοροϊδεύετε τώρα? Εάν σας έχουν πει καταρχήν κάτι για το υλικό, για το βίντεο που μας είπατε ότι έχει δώσει αυτό από τις μάρτυρες, το οποίο θα, το υλικό αυτό θα διαφωτίσει. Αυτό το είπαμε στις ειδήσεις χθες το βράδυ, εσείς δεν το ακούσατε? Γιατί δεν το ακούσατε, εμείς που το ακούσαμε? Μας είπατε ότι το έδωσε αυτό από τις μάρτυρες και απλά σας ρωτώ εάν έχει βοηθήσει τις έρευνες. Αυτό που είπε στην αστυνομία. Μάλιστα. Και ζήτησε και αυτό που είπε είναι να πείτε στον πατέρα του ότι είχε λεβέντη. Τα έβαλε με τρεις και δεν τον ακουμπήσανε. Δεν μπορέσαν να του κάνουν και μία γρατζουνιά. Και το παιδί μου δεν είχε ούτε μία γρατζουνιά. Της μαχαιριάς του δολοφόνου είχε πάνω του. Το καταλάβατε αυτό? Πάψε πια να μας τρελαίνετε και να θέλετε να βγάλετε τα χίλια δυο. Πάψε πια. Δεν έχουμε, πάψε, κυρία Φίσα, προς Θεού, καμία τέτοια πια πρόθεση. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Εγώ προσωπικά προσφάξουνε, πες του. Εγώ γιατί προσωπικά αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι μετρημένα τα λόγια και γι' αυτό... Να το καθαρίσουνε. Ή μπας και νομίζει ότι μου το παίζει η Δημοκράτης ότι είναι θεύτο και ότι κάτι έγινε θα τα κλέφτηκα. Εσείς τους ανεβάσατε και τους κάνατε εξουσία. Εξουσία, εσείς τους ανεβάσατε, εσείς τους φέρατε εδώ και εσείς κάνατε να φάτε να φάνε το παιδί μου. Σας μιλώ, όλοι, κυρία Φίσα, προσωπικά, σας μιλώ προσωπικά και θέλω να κάνω σαφές ότι σεβόμαστε όλα όσα μας λέτε και όλα όσα μας μεταφέρετε χωρίς καμία πρόθεση ούτε να πυροδοτήσουμε ούτε να προσβάλλουμε την οικογένειά σας. Και σεβόμενοι τον πόνο σας. Με το να λέτε τέτοια. Την ευθύνη... Τι θέλετε να ακούσετε άλλο? Για το παιδί μου κάνουν συναυλίες σε όλες τις χώρες. Εσείς τι θέλετε? Με τον φωνιά. Ξέρε, 50 χρονών μου, 50 χρονών φωνιάς είναι. Τι δουλειά έχει με το δικό μου το παιδί που είναι 30. 34 χρονών παλικάρι. Τι δουλειά είχε με τη μουσική του ασχολιόταν, το καταλαβαίνεις? Δεν θες να ακούσεις ποιο ήταν πραγματικά το παιδί μου? Άκουσα τα τραγούδια του. Άκουσα τα τραγούδια του. Μάλιστα.